εντός αγωνιστικού χώρου. Βέβαια στην ανάπαυλα, μόνο ανάπαυλα δεν ήταν. Εκατέρωθεν εκτοξεύονται φωτοβολίδες μέσα σε ένα κλειστό γυμναστήριο και πραγματικά είναι απορία άξεων πώς δεν επεμβαίνουν. Δίπλα είναι οι αστυνομικοί, δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν βλέπει κανένας τίποτα. Είναι ανεκέφαλοι αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Παρά να χαλάσουν σαν και καλά μια γιορτή, γιατί γιορτή παρακολουθούμε μέχρι τώρα. Και αντί να είναι πρωταγωνιστές οι αθλητές και οι δύο ομάδες, ξαφνικά μετατρέπονται σε πρωταγωνιστές. Βλέπετε το τι γίνεται, πέφτουν οι φωτοβολίδες, σαν το χαλάζει. Είναι απίστευτο αυτό, πραγματικά. Βλέπετε εδώ, καπνίζουν. Αρκετές φορές σημαδεύει, ευτυχώς που είναι λίγο μακριά και δεν πάνε απευθείας. Βέβαια, υπάρχει άμεσος κίνδυνος, όχι μόνο να τραυματιστεί κανείς. Βλέπετε τι γίνεται, κοιτάξτε εδώ, πέφτουν οι φωτοβολίδες. Βλέπετε το καπνό που έχει διαγράψει την τρόχια. Δυστυχώς, πάνε οι άνθρωποι της ΑΕΚ, οι προπονητές, παίκτες να ηρεμήσουν από τη μια μεριά τους μεν. Το αντίστοιχο συμβαίνει και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, από τους αθλητές και τους παράγοντές του. Προσπαθούν να ηρεμήσουν τους δικούς τους οπαδούς. Και βέβαια, ευχής έργων είπαμε, να τελειώσουν όλα ομαλά. Και βέβαια η καλύτερη ομάδα να κατακτήσει το 30ο κύπελλο Ελλάδας εδώ στην Πάτρα. Είπαμε, όλοι γνωρίζαν ότι το παιχνίδι είναι, περιέχει κινδύνους να δημιουργηθούν όλα αυτά που δημιουργούνται. Υποτίθεται ότι υπήρχε αυστηρός έλεγχος ασφαλείας. Έψαξαν, υποτίθεται, οι αστυνομικοί τους φίλους τη ΣΑΚ και του ΠΑΟΚ πριν μπουν στο γήπεδο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνει σωστά, γιατί δεν μιλάμε ότι έπεσε μία φωτοβολίδα. Εδώ μιλάμε ότι έχουν πέσει πάνω από 30 φωτοβολίδες μέσα σε ένα κλειστό, επαναλαμβάνω, γυμναστήριο. Και είναι απαριόρατος άξιος πώς πέρασαν όλα αυτά τα πολεμοφόδια. Και τα πιστόλια βέβαια που εκτοξεύονται. Όλα είναι έτοιμα, σιγά σιγά να ξεκινήσει και πάλι ο τελικός, να έχουμε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. Πάντα δίπλα μας ο ομοσπονδιακός προπονητής Πολυνίκης, προπονητής του θεσμού, με 7 κατακτήσεις σε επίπεδο ανδρών και μία σε αυτή των γυναικών. Μιλάμε βέβαια για τον προπονητή του Δούκα και της εθνικής μας ομάδας, τον Γιώργο Κρανάκη. Κύριε Κρανάκη, τι περιμένετε να δείτε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και αν αυτά τα 3 γκολ που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει διαφορά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε έναν τελικό που νομίζω ακόμα είναι ανοιχτός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ, Νίκο, και εγώ ότι είναι ανοιχτός ακόμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει, για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να δείξει διάρκεια στο δεύτερο ημίχρονο με μια πιο έμπειρη ΑΕΚ. Θα δούμε πόσο θα μετρήσει η εμπειρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ είναι κοντά. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και το πόσο θα μπορεί να συνεχίσει την έξω άμυνα που παίζει με χρεωμένο με 2 δίλεπτα τον Κεσίδη και τι εναλλακτική λύση θα έχει εκεί πέρα ως προς τον Κοκολοδημητράκη που έχει να αντιμετωπίσει σε αυτό το ημίχρονο. Βλέπουμε εδώ Τσακίρης με 5 γκολ και Μπακαούκας από την άλλη για την ΑΕΚ με 3. Είναι η πρώτη σκόρερ για τις δύο ομάδες. Μπακαούκας που νομίζω από τα 3 είναι 2 πέναλτι, αν δεν είναι και τα 3. Πάντως δεν έχει ευκαιρία, είναι προσαρμοσμένο το παιχνίδι και η άμυνα του ΠΑΟΚ πάνω στον αρχηγό της ΑΕΚ και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ένωση. Αυτό πιστεύω και εγώ, προσπαθεί ΑΕΚ συνέχεια να τον βρει, αλλά πιστεύω ότι είναι διαβασμένη καλά ο ΠΑΟΚ και τον έχει περιορίσει να μην πάρει πολλές προσπάθειες. Να μην πάρει μάλλον προσπάθειες. Δεν έχει πάρει καν προσπάθειες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουν οι προπονητές της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ με τον προπονητή του, τον Στέλιο Ιετίον, θα προσπαθήσει βέβαια να εφαρμόσει την μια τακτική που ακολούθησε και στο πρώτο. Μια τακτική που έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να προηγείται με 14-11. Σιγά σιγά. Ελέγχουν οι διαιτητές το φύλλο αγώνα. Και ο Τσακίρης είναι στο μπάσα για τον Πετρίδη, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Είπαμε να ευχηθούμε να τελειώσουν όλα ομαλά και ο καλύτερος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Αγγελόφσκι, Τσακίρης και πάλι ο Σκοπιανός ο Αγγελόφσκι, Πετρίδης, Σεβαστίδης. Πάω και είναι στην επίθεση με τον Παλάσκα. Αγγελόφσκι, μαρκάρεται από τον Κοκολοδημητράκη, Ολανών Μαλενδιετές, Πετρίδης, Αγγελόφσκι. Σε λίγο δεν αργήσουν οι διαιτητές να σηκώσουν παθητικό παιχνίδι.
Πετρίδης βγάζει για τον Σεβαστίδη, θα πάρει αυτό το φάουλ από τον Γιώργο Ασαρίδη. Συνεχίζει με παίχτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Τύπησε και ο Σεβαστίδης αυτή την προσπάθεια. Ζητά να μπουν οι φυσιοθεραπευτές του ΠΑΟΚ μέσα. Και στην πρώτη επίθεση κέρδισε τη δίλεπτη αποβολή στον του Ασαρίδη και θα παίξουν 5-5. Εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη να ενισχύσουν την ομάδα σε αυτό το τελικό. Βλέπετε και τον Ηλία Σεβαστίδη που σηκώνεται, δεν έχει κάτι σοβαρό και όλα είναι κανονικά και έτοιμα για να συνεχιστεί και πάλι η αναμέτρηση. Μόλις 34 δεύτερα έχουμε διανύσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με το σκορ να μην έχει αλλάξει, να παραμένει το σκορ του πρώτου ημίχρονου. 14-11 με τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα. Αγγελόφσκι, Τσακίρης με αντίπαλο τον Μπακαούκα. Αγγελόφσκι, Πετρίδης για τον Σεβαστίδη. Φάουλ από τον Μαξίμοβιτς. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Όντως κύριε Κρανάκη, δεν έχω δει ούτε μια φορά τους διαιτητές να παίζουν παθητικό παιχνίδι. Ωραίο γκολ εδώ από τον Τσακίρη που φτάνει τα 6 τέρματα και ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει ακόμα περισσότερο με 4 γκολ, 15-11, καθώς συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Κόντις, Μαξίμοβιτς, Μακάλης, Μπακαούκας. Προσπαθεί να τα βάλει με όλους, τελικά θα πάρει το φάουλ ο αρχηγός της Ένωσης. Ο Κολοδημητράκης Μακάλης, Μαξίμοβιτς, Μπακαούκας. Γκολ, το πρώτο νομίζω γιατί ο Μπακαούκα εκτός σημείου πέναλτι. Αυτό χρειάζεται από τον αρχηγό της ΑΕΚ, 15-12. Είπαμε, ο Μπακαούκας είναι το βορειο περιβολικό πρώτο σκόρερ τα τελευταία χρόνια. Μόνιμος πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλάσκας, Πετρίδης, Σεβαστίδης. Γυρίζουν υπομονετικά. Άλλωστε αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ομάδας του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Αλάσκας, Πετρίδης, Σεβαστίδης, Πετρίδης. Μπήκε και δίλεπτη αποβολή του ΠΑΟΚ. Και παίζουν τώρα 6 ο ΠΑΟΚ, 5 η ΑΕΚ. Ωραίο πλασέ. Εμπάλλον στο δοκάρι, δεν του κάνει το χαρακτήρι όμως. Από τον Ιωαννίδη. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να πλησιάσει και πάλι στα 2 γκολ. Μακάλης ξεφεύγει, δέχει το φάουλ του Ακύρια Φίλγκετες. Ωραία πάσα για τον Κόντι που είναι αμαρκάριστος, προσπαθεί να ξεφύγει. Γυρίζει πίσω στο Μαξίμοβιτς. Μακάλης. Μακαούκας. Μακάλης Μαξίμοβιτς. Ωραία πάσα για τον Μακάλη. Και φάουλ εδώ δίλεπτη από τον Τζοακίρη. Βλέπετε ταυτόχρονα έπεσαν και δύο διαιτητές πάνω του. Υπέδειξαν το φάουλ του Τσακίρη που του κόστησε τη δίλεπτη αποβολή. Ξανά εδώ γιατί βλέπετε πως και οι δύο διαιτητές δείχνουν ταυτόχρονα τον Δημήτρη Τσακίρη. Επαναλαμβάνω, πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης και βέβαια της ομάδας του με 6 τέρματα μέχρι τώρα. Και αυτός πρέπει να έχει 3 πέναλτι εκτελέσει ή 4. Βλέπετε εδώ τον Τσακίρη που κάθεται στον πάγκο. Μπακάλης Μπακαούκας. Μαξίμοβιτς Κόντις. Η ΑΕΚ τώρα επιστρέφει ο Τσαούς και θα παίξει με παίχτη παραπάνω. Με παίχτη παραπάνω. Λοιπόν, 2-4-2 μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους. 15-12 πάντα ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτή τη διαφορά πριν από το πρώτο μέρος των τριών τερμάτων. Ο Κολοδημητράκης, Μακάλης, Σαούσης. Ωραία πάσα για τον Μπακαούκα. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ για τον αρχηγό της Ένωσης. 15-13. Ο Μπακαούκας θα λέγει κανείς πήρε το πλευρό του. Και προσφέρει σημαντικά τέρματα για την Ένωση. Είπαμε ότι χρειάζεται τα γκολ του αρχηγού της ομάδας της ΑΕΚ. Άλλωστε σε αυτόν φυρίζεται στα περισσότερα της παιχνίδια επιθετικά. Πετρίδης. Και τον Παλάσκας. Οι ομάδες είναι στα ίσα πλέον. Αγγελόφσκι, Παλάσκας, Σεβαστίδης, χάνει προσκέρα την μπάλα. Αγγελόφσκι, λάθος, κατοχή για την ΑΕΚ. Σαούσης, προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, θα πάρει το φάουλ τελικά. Μόνο κέρδος για την ομάδα της Ένωσης. Η κατοχή της μπάλας. Εδώ ο Νίκος Κοκολοδημητράκης. Κυρίο πραγματικό, πιο ψηλός παίκτης τελικού, με ύψος 2 μέτρα, ο μόνος δίμετρος. Τσαούσης, ωραία προσποίηση, ο φάουλ εδώ, που καταλογίζουν στον Ιωαννίδη. Τσαούσης, Ασαρίδης,
Αξίμοβιτς, δοκάρι, μπάλα. Άτυχος εδώ ο Σέρβος. Τυχερός ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Απέκρυψε το δοκάρι για τον Κουρκούμη. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Με τον Παλάσκα και τον Πετρίδη. Σεβαστίδης. Παλάσκας. Πετρίδης, Σεβαστίδης. Σκαστή πάσα, κλέβει εύκολα Μαξίμοβιτς και ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει τον εμβολιασμό. Κόντις, Κόντις φεύγει γρήγορα. Ξεφεύγει και γκολ για την ΑΕΚ. 15-13. Ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο 5 λεπτό. Ξεσηκώνεται ο κόσμος. 15-14. Άρχισε να μπει τον γκολ. Στο ένα τέρμα διαφορά πλέον. Από τα 4 που είχε ξεφύγει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ επιστρέφει και το τι γίνεται στην εξέδρα των οπαδών της δεν περιγράφεται με λόγια. Αν γυρίσει η κάμερα θα δείτε. Πετρίδης, μαρκάριο Κολονιδάκης. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ, Κοκόνης. Πετρίδης, Αγγελόφσκι Τσακίρης. Κατοχή για τον Σεβαστίδη. Πολύ μακριά, δεν επιχειρεί το σούτ, αφήνει και τον Πετρίδη. Ωραία πάσα, αλλά δεν την καταλαβαίνει. Εκεί το δεξί εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ, που έχει ευκαιρία να σοβαρίσει. 5,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, Μακάλης. Μαξίμοβιτς. Με τον Κόντι. Θα βγάλει εντυπωσιακά ο Γουργούμης. Τρομερή απόκριση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που κρατάει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. 15-14. Στην επίθεση είδατε και τον Ιωαννίδη, εδώ βλέπετε τους φίλους της ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε. Επανήλθε ο ενθουσιασμός, καθώς η ομάδα της ΑΕΚ όχι μόνο κατάφερε να ψαλιδίσει διαφορά, λίγο νωρίτερα έχασε και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και βέβαια, νομίζω έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κύριε Κρανάκη, ότι τελικώς θα κριθεί στο τελευταίο ίσως λεπτό ή και δευτερόλεπτο έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι μάτως. Για να είμαι ειλικρινής, το πρώτο μήχρονο το περίμενα τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο μήχρονο περιμένω την άνοδο του ΣΑΕΚ λόγω της εμπειρίας της. Βέβαια, αυτό είναι ένα σημείο τώρα του κάθε τελικού. Το πόσο ψυχολογία θα έχει στη διακύμαση που θα φερθεί η επίθεση και η άμυνα της κάθε ομάδας. Είτε ξεφεύγοντας είτε ο ομάδας πώς θα το χειριστείς, αν είσαι μπροστά ή αν χάνεις. Είναι αυτό που λέμε τώρα θα αρχίσει ότι και η μπάλα. Καυτή η πατάτα η μπάλα. Εδώ, επιθετικό όπως δίνουν οι διαιτητές. 16-14 ο ΠΑΟΚ κρατάει διαφορά. Θετικό φάουλ που συνήθιζε πάνω στο Αμφάλι Τσάουσι. Πετρίδης. Παλάσκας. Πέρασε Κοκόνης και Σεβαστίδης. Θα ήθελα μια παρατήρηση στο πρώτο μήνυμα. Δεν είδαμε και τους τερματοφύλακες με πολλούς αποκλειστικούς. Καθόλου. Παρότι ότι δεν έχουμε και στατιστικά να κρίνω, πιστεύω από 4-5 να είχαμε αποκρούσει ο κάθε τερματοφύλακας. Και από τις δύο ομάδες. Δεν έχουν παίξει ρόλο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να βγει στον εφηδιασμό. Κόντις και πάλι. Για να τον δούμε. Ο κυρίως εξτρέμ γυρίζει για τον Μαξίμοβιτς. Φάουλ από τον Κόνη. Έξυπνο φάουλ από τον πήγο του ΠΑΟΚ που σταματάει αυτή την επίθεση εφηδιασμού της Ένωσης. 7-20 για την έναρξη του πρώτου μέρους. 16-14. Ο Κολοδημητράκης. Μακάλης. Τσαούσης. Μακαούκας. Μακάλης. Μαξίμοβιτς για τον Κολοδημητράκη. Φάουλ στους διαιτητές. Στην προσπάθεια του Κολοδημητράκη έπεσε ο Κεσίδης πάνω του. Του χτύπησε τα χέρια. Κατοχή για την ΑΕΚ. Μαξίμοβιτς. Μακάλης. Τσαούσης. Και πάλι Μαξίμοβιτς. Αυτή τη φορά ο Σέρβος θα σκοράρει. Από πολύ μακριά επιχειρεί το σουτ. Έχει εμπιστοσύνη στα χέρια του ο Μαξίμοβιτς. Μίλος Μαξίμοβιτς, 25χρονος. Ήρθε από την Παρή. Έπαιξε την πέρυσι στη Γαλλία. 16-15. Ο ΠΑΟΚ κλείνει την επίθεση και δίνει την αποβολή στον Ασαρίδη. Δίνει την αποβολή στον Γιώργο Ασαρίδη. 36χρονος πίβο της ΑΕΚ, πρώην παίκτης του Αρχιελάου, του Σακά. Εδώ ο Γιώργος Ασαρίδης, κάτω στον πάγκο της ομάδας του. Αγγελόφσκι με τον Τσακίρη, θα συνεχιστεί η αναμέτρηση.
8 και 16 από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. 16-15 προηγεί το ΠΑΟΚ της ΑΕΚ στο 300 τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο Χάντμπολ Ανδρών εδώ στο Δημήτρη Στόπαλο της Πάτρας. Ο Παπαδόπουλος μετά από πολλή ώρα θα επιστρέψει στο παιχνίδι για να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εσείς βλέπετε ένα ωραία πλάνα με τον Πετρίδη και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ στο βάθος ήταν για λίγο τον Κουλούρη. Ο ΠΑΟΚ με πλεονέκτημα παίκτη παραπάνω στην επίθεση με τον Τζακίρη. Πετρίδης. Σεβαστίδης. Πετρίδης. Αγγελόφσκι. Τσακίρης. Και πάλι Αγγελόφσκι. Πετρίδης. Γυρίζουν. Βλέπετε πόσο υπομενετικά γυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα Τσακίρης θα προσπαθήσει να κάνει την επίθεση. Τελικά η κατοχή και πάλι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Κόνης Αγγελόφσκι. Και Πετρίδης. Αγγελόφσκι. Βγάζει για τον Πετρίδη. Προσπαθεί ο Κόντζης να κλέψει από τον Σεβαστίδη. Φάουλ καταλογίζουν ταυτόχρονα οι δύο διαιτητές. Κατοχή παραμένει και πάλι στον ΠΑΟΚ. Παθητικό παίξιμο όμως, περπαδιαστούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πετρίδης θα κάνει το σούτ, θα βγάλει εντυπωσιακά ο Κουλούρης. Και δεν μετράει τον γκολ καθώς είχε πατήσει μέσα. 16-15, 9 λεπτά συμπληρώνονται στο δεύτερο ημίχρονο. Τσαούσης, παρολίγο να χάσει την μπάλα από τον Κεσίδη. Και του κάνει φάουλ εδώ. Έχουμε... Για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές. Τα νεύρα είναι δεδομένα, είναι κρίσιμο το παιχνίδι, τελικός είναι. Δεν χρειάζεται όμως να δυναμιστεί παραπάνω η ατμόσφαιρα, είναι εκρηκτική από το πρώτο λεπτό. Εδώ βλέπετε τον Τζαούσι, Γιώργος Μαυρόπουλος έχει κάτι να μας πει. Με αφορμή αυτή την ένταση μεταξύ των παιχτών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, έχουμε δει ότι όσο περνάει η ώρα στους πάγκους, άμα το παρατηρήσετε, θα δείτε παίκτες που κάνουν πιο έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες τους. Είναι κάτι που λόγω του σκορ ίσως και της κρισιμότητας του αγώνα συνεχώς αυξάνεται. Πάντως βλέπουμε δύο παίκτες, συγκεκριμένα τον Καφάτο από πλευράς ΑΕΚ και τον Σαολίδη από πλευράς ΠΑΟΚ, να παίζουν το ρόλο πυροσβέστη και είναι αυτοί που προσπαθούν να βοηθήσουν ψυχολογικά τους παίκτες όσο περισσότερο γίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Γιώργο. Πάμε στο παιχνίδι μας. Φάουλ κερδίζει εδώ ο Τσαούσης. Βλέπετε σκορ και χρόνο που απομένει. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό. 16-15 πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τσαούσης. Φάουλ από τον Παλάσκα. Κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Κολοδημητράκης αφήνει για τον Μαξίμοβιτς. Νέο κόλ από το Σέρβο. Του δείχνει ζεστός και η Άκη σοβαρίζει μετά από πολλή ώρα. 16-16. 19 λεπτά και 15 δεύτερα ακόμα. Για να ολοκληρωθεί ο 300ος τελικός εδώ στην Πάτρα. Πετρίδης, Σεβαστίδης, τα πάντα ξεκινάνε στην ουσία από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ που κατάφερε να ξεφύγει με 4 γκολ, η Άκη όμως έχει επιστρέψει. Σεβαστίδης, Πετρίδης. Αγγελόφσκι, Σεβαστίδης, βγάζει ο Κουλούρης. Είπαμε οι τραυματοφύλακες και πάλι Κουλούρης. Πολύ μεγάλη απόκουση, διπλή για τον Κουλούρη που δίνει αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό στην ομάδα του. Μπακάλης, Τσαούσης, για και την ευκαιρία περάσει μπροστά. Φάουλ εδώ κερδίζει ο Τσαούσης. Φάνη Τσαούκης, ένας μαχητής, ταλαιπωρήθηκε με έναν τραυματισμό πέρυσι στον ώμο. Έχει επιστρέψει όμως δρυμύτερος. Πάλι που καταλαβαίνει διαιτητές εις βάρος του ΠΑΟΚ, μάλλον για διαμαρτυρία, έτσι δεν είναι κύριε Ανάκη? Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ από ό,τι γιατί βλέπω καλά για διαμαρτυρία. Για να μας πει ο Γιώργος Μαυρόπουλος που ήταν κοντά. Είδα τη στιχομηθία του διαιτητή με τον Τσακίρη. Ο Τσακίρης είπε, διαμαρτυρήθηκε ότι του πέταξαν ένα καφέ από την κερκίδα. Από τρομερή απόκριση νωρίτερα από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και γκολ για τον ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση. Φοβερή φάση, ωραίο κάτμπολ. Αυτό νομίζω περιμένουμε, ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο για τερματοφύλακα. Ναι, 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 το περιμέναμε αυτό εξ αρχής. Εδώ είδα τον Παλάσκα νωρίτερα πως ξανά δώσε προπάθημα στον ΠΑΟΚ 17-16. Μπακάλης έκασε νωρίτερα το τέτα τέτ με τον Γκουργούμη που δείχνει σε πολύ μεγάλη μέρα. Ο Κώστας Γκουργούμης, πολύ καλός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σήμερα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Σέρβος, τερματοφύλακος Κνέζεβιτς, μόνο μια φορά σε ένα πέναλτι μπήκε
Εδώ άτυχε η ΑΕΚ, σε αυτή τη φάση μπαλαβήκε στο δοκάρι. Μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ που φεύγει στον εθνιδιασμό. Πετρίδης, Παλάσκας, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 18-16. Εδώ ο Παλάσκας. Και εδώ βέβαια ο εθνιδιασμός πλέον στην μεριά των ΠΑΟΚΣΥΔΟΝ. Τσαούσης. Πολύ μεγάλος τελικός. Σπουδαίο παιχνίδι, πραγματικά. Με όμορφο θέαμα και πολύ suspense. Μακάλης. Αξίμωβης, αυτή φορά. Μάλλον τον παράκανε. Σούταρα πολύ μακριά. Άστοχος ο Σέρβος αυτή φορά. Παραμένει το 18-16 και φερέγα τον Πάκο να ξεφύγει και πάλι με τρία τέρματα. Πετρίδης. Έβγαλε για τον Αποστολίδη. Ο οποίος κρατάει την μπάλα εδώ, παραγγείλει της Αποστολίδης. Ξεκίνησε από το Φίβο Σικαίων, ο συμμετάχρονος. Αριστερός είναι του ΠΑΟΚ. Σεβαστίδης που πέρασε τη θέση του. Και την μπάλα στα χέρια του και δίνει για τον Πετρίδη. Παλάσκας, Προκόνης. Βλέπει ο Μπακαούγος που μόλις πέρασε το παιχνίδι. Και φεύγει ο Κόντης στον εμφυλιασμό. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ασαρίδης. Γκολ για την ΑΕΚ. Τρομερή επίθεση για την Ένωση. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά εντυπωσιακό χάντμπολ. Φοβερό παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, συνεχόμενες φάσεις. Όμορφο θέαμα. Αυτό είναι το χάντμπολ, κυρίες και κύριοι, σε υψηλό επίπεδο. Αν δεν είχαμε και αυτή τη βροχιά της φωτοβολίδας, θα ήταν όλα ιδανικά. Αγγελόφσκι. Πετρίδης. Και πάλι ο Σκοπιανός ο Αγγελόφσκι. Πετρίδης. Κοκόνης μαρκάρεται κάτω από τον Δημητράκη. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα όπως θέλει. Και αναγκάζεται πάλι με τον Σακύρη. Σακύρης δεν μπορεί να λυκίσει τον Κουλούρη και αυτή τη φορά. Ευκαιρία για την Άκη να φέρει το σκορ και πάλι στα ίσα. 18-17. Ο Βακάλης τραυματίζεται στο μαρκάρισμα του Κοκόνη. Ο Κοκόνης πάει να τον συμπαρασταθεί. Δεν το ήθελε σίγουρα. Βλέπετε εδώ τον Πάουκ. Τον παίκ του Πάουκ. Που αγκαλιάζει τον αντίπαλο. Playmaker. Βλέπετε εδώ ξανά. Δεν είχε δει ο Βακάλης ότι ερχόταν από πίσω ο Κοκόνης. Εδώ ο Καφάτος. Τεράστια πλούσια εμπειρία του Καφάτος, ο οποίος μεθαύριο 20 Μαρτίου το 76 είναι γεννημένος, κλείνει τα 36 του χρόνια. Μπακαούκας, 18-17. Σχεδόν στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. 15 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο τελικός εδώ στην Πάτρα. Εδώ ο κύριος Τζαφερόπουλος. Μιχάλης Τζαφερόπουλος, είπαμε, από την Βέρεια. Γιαννόπουλος, Παπαδόπουλος που επανήλθε για να οργανώσει το παιχνίδι στη θέση του Μακάλη. Κάτω εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Από τους παίκτες που έχει στηθεί μαζί με τον Μπακαούκα, τον Τζαούση, με τα παιδιά που χτίστηκε πάνω τους η ομάδα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ που κατάφερε σιγά σιγά και με την δύναμη του κόσμου της να γίνει πρωταγωνίστρια ομάδα πολύ σύντομα. Παπαδόπουλος και πάλι. Μαξίμοβιτς. Out. Έχασε δύο συνεχόμενα σούτ ο Σέρβος. Το ΠΑΟΚ έχει ευκαιρία. Μανίδης. Αποστολίδης. Αλάσκας. Σπαθεί να ξεφύγει από τον Ασαρίδη. Τον μαρκάρει εκεί. Ο Ασαρίδης. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Λιγότερο από 15 λεπτά ακόμα. 18-17 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πετρίδης. Σεβαστίδης. Και πάλι Πετρίδης. Παλάσκας. Πετρίδης. Λέμε για τον ΠΑΟΚ, αφήνει για τον Παλάσκα. Παλάσκας δίνει για τον Κοκόνη. Δημοσιακή κίνηση και γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Κοκόνη. 19-17. Συμπληρώθηκαν 15 και 45 στο δεύτερο μήκο. Μασαρίδης, Μπακαούκας, Παπαδόπουλος, Μαξίμοβιτς και πάλι Παπαδόπουλος. Τσακίζει τον μαρκάρι, αφήνει και τον Μπακαούκα, Μπακαούκας για τον Μαξίμοβιτς. Δεν επιχειρεί το σούτ ο Σέρβος και κάνει και λάθος. Βγαίνει εδώ πολύ εντυπωσιακά ο Πετρίδης, εκλέβει την μπάλα και πάσα για τον εφηλιασμό για τον Ιωαννίδη που κοινάει σε πυρουέτα. Αυτό θα ήταν, πώς λέγεται, δίγκολο στο μπιτσκάμπολ. Με πυρουέτα. Δεν πήγε η μπάλα, άτυχος όμως η μπάλα στο δοκάρι. Και μπιτς, έτσι. Ναι, εντάξει. Παπαδόπουλος, Γιαννόπουλος.
19-17, ο Πάουκ είναι μπροστά με δύο τέρματα. Εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μαξίμοβιτς, ξεφεύγει από τον Τσακίρη. Αφήνει και τον Γιαννόπουλο, αυτός για τον Μπακαούκα. Το ωραίο γκολ, την κολάρα από τον Χριστόφορο Μπακαούκα. Με αυτή τη λόμπα ο Μπακαούκας θα νικήσει τον Κουρκούμι. Ξανά το εντυπωσιακό γκολ του αρχηγού Τσάκ. Ωραίο γκολ. Πραγματικά και εδώ το αεροπλανάκι, την γνώριμη κίνηση του, επαναλαμβάνω, Χριστόφορο Μπακαούκα, που έχει την τύχη και την τιμή να τον παρακολουθούν τα παιδιά του με τη σύζυγό του, ήρθαν το πρωί από τη Σαλαμίνα, εκεί άλλωστε διαμένει. Στον Πελαμόνα ξεκίνησε ο Χριστόφορος Μπακαούκας, πριν τάση να αγωνιστεί επίσης στην ομάδα της Ηλιούπολης αλλά και του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφειας. Γκολ εδώ από τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ δυνατός. 20-18. Λιγότερο από 13 λεπτά ακόμα. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη Αρβανίτη. Πολλές αλλαγές. Επανέρχεται ο Βακάλης θέση του Παπαδόπουλου. Ο Γιαννόπουλος επίσης. Ενώ και ο Σαρίτης πήρε τη θέση του Κογκολεδημητράκη. Εδώ οι Παουτσίδες βλέπουν την ομάδα του να προηγείται με δύο γκολ και βέβαια προσπαθούν με κάθε τρόπο να την εμψυχώσουν. Γιαννόπουλος δεν μπορεί να βγάλει για τον Σαρίδη. Αφήνει ο διαιτητής πρόσκαιρα, τελικά σφυρίζουν το φάουλ. 20-18. Γιαννόπουλος. Πάω για την ΑΕΚ που έχει κατοχή. Κατοχή μπάλας με τον Σαρίδη να βρει και τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος ψάχνει και βρίσκει τον Βακάλη. Αυτός για τον Μπακαούκα. Πολύ μακρινό σούτ και γκολ για την ΑΕΚ με τον Χριστόφορο Μπακαούκα. 20-19, 12 λεπτά ακόμα. Νάτος εδώ ο Μπακαούκας που σκοράρει, βλέπετε, από τα 10 μέτρα το σούτ. Διαφορά στο ένα τέρμα. 20-19. Ο Θοδωρής ο Πετρίδης στην επαναφορά για τον Σεβαστίδη. Και πάλι Πετρίδης, ο playmaker του ΠΑΟΚ. Αλλαγή τερματοφύλακα για τον Μπάκο στο μεταξύ. Δεν βλέπετε εσείς. Ενώ εδώ βλέπετε τον φυσικοθεραπευτή ΣΑΚ να παρέχει πρώτες βοήθειες στον Παπαδόπουλο. Σκαστή πάσα, εντυπωσιακή μπάλα στο δοκάρι. Όμως δεν κάνει το χατήρι του κοκόνι. Άτυχος εδώ ο πίβο του ΠΑΟΚ. Γιαννόπουλος εδώ προλαβαίνει την μπάλα, βγάζει για τον Κουλούρη. Μπακάλης, Γιαννόπουλος. Πρόσκαιρα πήγαν να κλέψουν οι παιχτές του ΠΑΟΚ, η κατοχή παραμένει στον Γιαννόπουλο. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, time out ζητάει για να δέσει τα κορδόνια του Μπακάλη ο διαιτητής. Που θα κάνει το 20-20 ενώ μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο. 10.5 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο 30ος τελικός. ΠΑΟΚ με τον Αγγελόφσκι. Αγγελόφσκι για τον Σαολίδη που πήρε θέση στο παιχνίδι. Εδώ αρχηγός του ΠΑΟΚ. Αγγελόφσκι, Αποστολίδης, Πετρίδης και Ιωαννίδης. Ψύκρεμα γυρίζουν όπως κάνουν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα. Αγγελόφσκι για τον Πετρίδη. Ξεφεύγει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Κερδίζει το φάουλ, η κατοχή θα παραμείνει στους Θεσσαλονικείς. 20-20, ενώ συμπληρώθηκε το 20ο λεπτό. Και δίλεπτη αποβολή σε ποιον. Στον Πετρίδη δείχνουν διαιτητές. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο. Βλέπετε εδώ τον Θόδωρο Πετρίδη να διαμαρτύρεται στον Τζαφερόπουλο. Πάντως του δείχνει δίλεπτη αποβολή. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τα επόμενα δύο λεπτά με παίκτη λιγότερο δηλαδή. Νάτος εδώ ο διεθνής playmaker του ΠΑΟΚ, ο Θοδωρής Πετρίδης.
Σεβαστίδης. Σεβαστίδης ξεφεύγει, βγάζει για τον Αγγελόφσκι. Αγγελόφσκι για τον Ιωαννίδη που σκοράρει, για τον Αποστολίδη που σκοράρει για τον ΠΑΟΚ που το φέρει και πάλι μπροστά. ΠΑΟΚ 21-20 μπροστά. Λιγότερο από 10 λεπτά. 9,5 λεπτά ακόμα. Παπαδόπουλος. Βγάζει για τον Κόντι. Πάω την μπάλα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ που έχει το προβάδισμα με ένα τέρμα. 21-20 είναι το σκορ. Επαναλαμβάνω, περίπου 9 λεπτά ακόμα. Αγγελόφσκι. Τσακίρης. Σεβαστίδης. Το μαρκάρι ο Βακάλης δεν τον αφήνει να κάνει το σουτ. Το ξέρουν άλλωστε οι παίκτες της ΑΕΚ ότι ο Σεβαστίδης είναι τρομερός σουτέρ. Άμα βρει χώρο δεν συγχωρεί. Αποστολίδης. Πάω λέει από τον Παπαδόπουλο. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Με παίχτη παραπάνω η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Από την αποβολή του Πετρίδη νωρίτερα. Και έχει πιάσει τσαώσεις σε μάρτωμα τον το Σεβαστίδη. Αγγελόφσκι για τον Αποστολίδη. Μπάλα φτάνει στον Ιωαννίδη, μπάλα στο δοκάρι. Άτυχος ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση δεν καταφέρει να ξεφύγει ακόμα περισσότερο και έξαρτη στον εμβλιασμό. Μακαούκας, Τσαούσης για τον Μαξίμοβιτς, αυτός για τον Κόντι. Εδώ είναι ο Βακάλης για τον Τσαούση. Η μπάλα φτάνει στον Μακαούκα, γκολ για την ΑΕΚ, ισοφαρίζει 21-21. 9 και 10 ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Υπάρχει παίκτης πεσμένος στην περιοχή του ΠΑΟΚ της Ένωσης και είναι ο Μπακαούκας, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπετε εδώ τον φυσιοθεραπευτή της ΑΕΚ, προσπαθεί να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον αρχηγό της ΑΕΚ. Από πάνω ο Κνέζεβιτς, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, παρακολουθεί. Έχουμε διακοπή και σηκώνει το αρχηγός της Ένωσης. Δεν έχει κάτι σοβαρό, θα συνεχίσει κανονικά. 21-21. 21-53 μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ποιος θα πάρει τελικά το τελικό. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από δύο σπουδαίες ομάδες. Τις κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το χώρο του ελληνικού χάντμπολ στο επίπεδο ανδρών. Εδώ ο Αποστολίδης έχει την μπάλα στα χέρια του. Είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Απομένουν, είπαμε, 9 λεπτά τώρα. 8 μάλλον λεπτά τώρα. Με συγχωρείτε. 22 λεπτά έχουν συμπληρωθεί. Αγγελόφσκι. Τσακίρης. Αγγελόφσκι. Αποστολίδης. Σεβαστίδης. Αγγελόφσκι. Τσακίρης. Αποστολίδης. Σεβαστίδης. Και πάλι Αποστολίδης. Βγαίνει ο Κοκολονιδάκης, κλέβει την μπάλα. Πάω εδώ από τον Αποστολίδη. Καταλογίζεται αμέσως. Κατοχή εδώ παραμένει στην ΑΕΚ. Τσαούσης Παπαδόπουλος. Τσαούσης προσποιείται να πάρει το φάουλ και από τον Κεσίδη. Μπακαούκας. Τι δίνουν εκεί. Πέναλτι δίνουν οι διαιτητές. Δυστυχώς δεν φαίνεται από εδώ. Θα δούμε στο μόνιτορ τι έγινε ακριβώς. Έχουμε πιάσιμο του χεριού μάλλον. Δυστυχώς δεν το πιάνει ούτε η κάμερα. Για να μπορέσουμε εδώ ο κόσμος του ΣΑΕΚ. Εδώ ο Μπακαούκας που θα εκτελέσει το πέναλτι. 21-21. 22-48 έχουμε συμπληρώσει στο δεύτερο ημίχρονο. 300 τελικός του κυπέλλου χάντμπολ ανδρών εδώ στην Πάτρα. Ακόμα μια φωτοβολίδα. Νάτι εδώ η φάση του πέναλτι, κύριε Κρανάκη. Εδώ ο Μπακαούκας. Με τις φωτοβολίδες δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Ναι, ναι, χάνουμε το, τα αυγά και τα δασκάλια έχουμε χάσει. Εμπόλεμη κατάσταση πραγματικά. Μπακαούκας απέναντι στον Κνέζεβιτς. Μπακαούκας και Κνέζεβιτς. Μπάλα στο δοκάρι. Παραμένει το 21-21.
Κνέζεβιτς παραγυρίζει βέβαια. Αποστολίδης, Ιωαννίδης, Σεβαστίδης. Και πάλι Αποστολίδης, σε ρόλο playmaker. Τσακίρης, Παλάσκας. Αποστολίδης, Σεβαστίδης, προσπαθεί να ξεφύγει. Κατάει ο Αποστολίδης και πάλι Σεβαστίδης. Πέφτουν κορμιά πραγματικά εκεί. Φάουλ εδώ και δίλευκε αποβολή στον Κόκολο Δημητράκη, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στο φάουλ που έκανε στο Τσακίρη. Εδώ ο Κόκολο Δημητράκης κάτι στον πάγκο, εδώ ο Τσακίρης που κέρδισε νωρίτερα το φάουλ από το πίβοτ της Εθνικής και της ΑΕΚ. 21-21, 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Πάω ΚΑΕΚ, βλέπετε, απόλυτη ισοπαλία, 21-21. Δεν έχουμε πει και για τις δυσκολίες που έχει τώρα και η αποφάση των διαιτητών. Ναι, ναι. Δύσκολο το κάθε σφύριγμα, επιφέρει διαμαρτυρίες. Παλάσκας. Κοκόνης. Θα τον σταματήσουν όμως με αντικανονικό τρόπο και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟ που έχει ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Για να δούμε. Αλλάζει τερματοφύλακα η ΑΕΚ. Θα μπει ο Καφάτος στη θέση του Κουλούρη. Καφάτος που και στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, μόνο σε ένα πέναλτι χρησιμοποιήθηκε. Προτιμάει ο Γιάννης Αρβανίτης τον Κουλούρη. Και σίγουρα κάτι ξέρει. Περισσότερο θα καθώς είναι ο προπονητής που βλέπει στις γωνίες πως πηγαίνουν οι παίκτες. Εδώ πάντως ο Δημήτρης Καφάτος. Παραπάνω στα 36 του πια χρόνια ο Ποπιέρο της Εθνικής και της Ένωσης. Ο Τσακίρης είναι έτοιμος, μάλιστα δεν κοιτάει καθόλου προς το τέρμα. Τώρα θα γυρίσει για να εκτελέσει. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει προβάδισμα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Τσακίρη. Νάτος εδώ, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Αριστερό εξτρέμ. Εδώ ο Δημήτρης Τσακίρης πάντα σε πρώτο πλάνο. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ διαιτητών που ζητάνε να σκουπιστεί παρεμπιπτόντως και το Ταραφλέξ. Στη μία διακόπη. Το χρονόμετρο βέβαια έχει σταματήσει στο 23:37. Περίπου 6,5 λεπτά ακόμα. Διαγωνία στο κατακόρυφο. Εδώ ο Καφάτος. Απέναντί του βέβαια εδώ ο Τσακίνης. Ολοκληρώθηκε το σκούπισμα του Ταραφλέξ και όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί επιτέλους αυτό το πέναλτι. Ο Τσακίνης, είπαμε, θα είναι ο εκτελεστής. Τον βλέπετε εδώ, δεν πάει να εκτελέσει. Τώρα θα γυρίσει. Αυτός είναι ο Μπέτμαν και ο Τσακίνης απέναντι στον Καφάτο. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 22-21, ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά εδώ με τον Τσακίρη. Έξι και 10 ακόμα. Για να μάθουμε τον κυπελέχο Ελλάδας στο χάντμπολ φέτος. Μπακάλης, Παπαδόπουλος. Μπακάλης, Τσαούσης. Φάουλ από τον Τσακίρη. Μπήκαμε στο τελευταία 6 λεπτά. Κύριε Κρανάκη. Και συνεχίζει να παίζει 6 με 5 με παίκτη παραπάνω πάω. Σίγουρα όσο μικραίνει ο χρόνος δυσκολεύει και το παιχνίδι. Έτσι, είτε είναι αυτού του προπονητή, είτε είναι του διαιτητή και χειρότερα του παίκτη. Έτσι. Θα παίξει μεγάλο ρόλο τώρα το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε παίκτη μέσα στον αγώνα. Θα παίξουν ρόλο οι τερματοφύλακες. Και τα λάθη. Σίγουρα. Πάντως αγωνιστικά και οι δύο ομάδες δικαίωσαν τη φήμη τους. Καλό παιχνίδι και στο σκορ. Και μεγάλο σκορ, αρκετά γκολ. Δεν είναι αμεσφυκτές άμυνες. Μπακάλης, Τσαούσης, Μπακαούκας και πάλι Τσαούσης φάουλ εδώ από τον Ζακύρη και δίνεται από πολύ αμέσως από τον Τζαφερόπουλο. Ενώ μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο 5 λεπτό. 5 και 12 ακόμα. Κόκκινη κάρτα είναι ο Τζακίρη, τρίτη αποβολή, δεν θα έχει δικαίωμα να επιστρέψει. Κάποιος άλλος βέβαια παίκτης θα παίξει τη θέση του. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστική την κόκκινη κάρτα του Τζαφερόπουλου.
σε δύσκολο σημείο. Και ενώ παίζει πάτη παραπάνω, να πάρει δίλεπτη αποβολή. Που θα κοστίσει και τρίτο δίλεπτο, τα επόμενα 5 λεπτά θα παίξει με... Τα τρία από τα 5. Χωρίς τον Τζακίρι. Ναι, και ο Τζακίρις είναι ο παίκτης που παράγει και τα πέναλτι, έτσι. Μέχρι τώρα... Νομίζω ότι τους βοηθάει πολύ περισσότερο στην και άμυνα. Και στην άμυνα και παντού, έπαιξε γιατί πολύ είναι καλά. Και από τους λίγους παίκτες που σε έξω άμυνα, όπως και το Άργος έχει το Ζαραβίνα, έχουμε παίκτες που παίζουν έξω. Για να δούμε. Βακάλης, Παπαδόπουλος, Τσαούσης. Το μαρκάριο Παλάσκας, Παπαδόπουλος προσπαθεί να βρει τον Γεωργιάδη, κλέβει αλλά πατάει μέσα ο Ιωαννίδης, η κατοχή γυρίζει και πάλι στην ΑΕΚ. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, 22-21 μπροστά είναι ο ΠΑΟΚ. Μπακάλης, Παπαδόπουλος, φεύγει ο Τσαούσης, δεν μπορεί να νικήσει, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Κνέζεβιτς. Και φεύγει ο ΠΑΟΚ στον εμβλιασμό, Αποστολίδης σκοράρει γκολ για τον ΠΑΟΚ, 23-21. Τρομερό παιχνίδι. Δύσκολη βοήθεια ο τερματοφύλακας. Τον παίκτη παραπάνω που έχει η ΑΕΚ. Να βγάλει και τον εφηδιασμό λόγω της άμυνας που βοήθησε και να κάνει από 1-2 τα γκολ. 4,5 λεπτά ακόμα. Ο Κολοδημητράκης. Γεωργιάδης. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΚ προσπαθώντας να βρουν χώρο για το σουτ. Ο Κολοδημητράκης παίρνει την μπάσα σε θέση πίβοτ αλλά δέχεται το φάουλ άμεσα από τον Κεσίδη που κάνει και αυτό σπουδαίο παιχνίδι. Από τους κορυφαίους για την ομάδα του. Πετρίδης νομίζω, Τσακίρης και Κεσίδης, όπως και ο Γουρδούμης, οι καλύτεροι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ για την ΑΕΚ έχουν ξεχωρίσει σίγουρα με την απόδοσή τους ο τερματοφύλακας ο Κουλούρης που είναι καλός και ταλαντούχος και ο Μπακαούκας με τον Παπαδόπουλο που είναι εδώ στο σούτε αλλά βγάζει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Γεωργιάδης και αυτός πολύ καλός, σκοράρει 23-22, μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Για να δούμε ποιος από τους δύο δικέφαλους θα πάρει το φετινό κύπελλο. ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Απομένουν 3,5 λεπτά τώρα. Πετρίδης, Παλάσκας, Σεβαστίδης. ΠΑΟΛ που κερδίζει ο Ηλίας Σεβαστίδης. Πετρίδης, ΠΑΟΛ και δίλεπτη αποβολή στον Παπαδόπουλο. Πάνω στο Κοκόνι. Σπουδαία δουλειά και για τον Κοκόνι. Ναι, έχει δουλέψει πολύ ο Νίκος. Ο Κοκόνις έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και σε προηγούμενες φάσεις βοήθησε πάρα πολύ τον Πετρίδη να τραβάει δύο παίκτες και να δημιουργεί κενό να περνάει από τα 6 μέτρα. Παλάσκας. Πετρίδης. Σεβαστίδης. Παλάσκας. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σεβαστίδης. Σκαστή πάσα και πάλι για τον Κοκόνι, θα πάρει το φάλο του Μαξίμοβιτς. 3 λεπτά ακόμα. Ο Πίτσιος που μπήκε στο παιχνίδι νωρίτερα και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ 24-22. 2,5 λεπτά ακόμα. Ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά σχεδόν με το κύπελλο. Η ΑΕΚ θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια πλέον. Γιαννόπουλος. Μαξίμοβιτς. Μπακάλης, Γιαννόπουλος, Μπακάλης, Μαξίμοβιτς, το σούτ είναι γκολ με πολύ δόση τύχης, αλλά η μπάλα είναι γκολ, 24-23. Βλέπετε εδώ πώς ξεκινάστηκε ο Κνέζεβιτς στην μπάλα κόντρα, ρε, και βέβαια ένα τυχερό γκολ για την ένωση που πλησιάζει πάντως στο ένα τέρμα. 2 λεπτά ακόμα, Πετρίδης. Παλάσκας, Πίτσιος, Παλάσκας και πάλι Πετρίδης, Σεβαστίδης, Παλάσκας, Πίτσιος, Παλάσκας, προσποιείται τον γκολ από τον Παλάσκα και ο ΠΑΟΚ πάλι μπροστά με δύο τέρματα, 25-23. Ο ΠΑΟΚ που δείχνει ψύχρεμος σε αυτό το τελευταίο διάστημα και βέβαια βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του. Είναι μια χαρακτηριστική κίνηση όταν παίζει παίκτη παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Κάνουν σταυρό χωρίς μπάλα το εξτρέμ με το ίντερ και ψάχνουν τον Κοκόνι. Το ξέρει εννοείται η ΑΕΚ. Τον είχαν καλύψει και βρήκε την ευκαιρία να μπει στο κέντρο ο Πετρίδης. Γιαννόπουλος έκανε την προσπάθεια και εδώ ο κόσμος του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζει. Έχουν ανάψει και κάποιες φωτοβολίδες. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό σε λίγο. Δύο γκολ προηγεί το ΠΑΟΚ και έχει κατοχή μπάλας. Πετρίδης.
Παλάσκας, Πίτσιος, Παλάσκας, Σεβαστίδης, Παλάσκας, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Συν ένα η ΑΕΚ. Ένα λεπτό ακόμα. Έναν μαντουμάν, το Μπετρίδη, φυλάει ο Ασαρίδης. Η ΑΕΚ έχει να καλύψει δύο γκολ σε ένα λεπτό για να δούμε αν πάνω τα καταφέρει. Time out έχει ζητήσει ο Ιετίων, η κατοχή θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ακούστηκε το σφύριγμα στον παρουσιασμό. Πιστεύω. Είχε αφήσει το χαρτάκι στη γραμματεία. Ενώ υπάρχει και παίκτης του ΠΑΟΚ, πεσμένος. Νίκος Κοκόνης. Ο Κοκόνης είναι. Κάτος εδώ. Για να δούμε πώς τραυματίστηκε νωρίτερα, να βλέπετε πώς τραυματίστηκε ο Κοκόνης από αυτό το μαρκάρισμα που μοιάζει με λαβή ελληνορωμαϊκής. Υπάρχει πάθος, υπάρχει ένταση. 50 δεύτερα ακόμα. 25-23 ο ΠΑΟΚ προηγείται της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που είναι, είπαμε, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, όπως δίνουν τα πράγματα, θα είναι ο κυπελούχος Ελλάδος για φέτος. Έτσι, κύριε Καλλινάκη, δεν ξέρω, δύσκολα. Εγώ αν δεν τελειώσει, δεν λέω ποτέ. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ και το σκόρερ για τις δύο ομάδες. 7 γκολ για τον Τσακίρη. Είναι δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί τώρα ο κάθε παίκτης. Που μπορεί να δεις κινήσεις ενώ παίζει με τρεις παραπάνω για παράδειγμα και να έρθει στα ίσα. Τσακίρης, που είπαμε και νωρίτερα, ότι κάθεται στον πάγκο εδώ και αρκετή ώρα και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει. Γιώργος Μαυρόπουλος μας φέρνει ρεπορτάζ, τον ακούμε. Υπήρξε μια διχονομία ανθρώπων από τον ΠΑΟΚ. Έγκαιρα ζήτησε time out. Με τους ανθρώπους από την γραμματεία είπαν ότι αντί να χρεώσουν 2 λεπτά την αποβολή, έκανα λάθος στον χρόνο και ότι αδικείται με αυτόν τον τρόπο η ομάδα τους. Βέβαια δεν ξέρουμε, δεν είδαμε εμείς τουλάχιστον τι ώρα έγινε η αποβολή. Πάντως διαμαρτυρίες υπήρξαν γι' αυτό και τις καταγράφουν. Μάλιστα. Για να δούμε. Είπαμε 50 δεύτερα ακόμα. Δείχνουμε τελείωτα. Καθώς έχουμε ακόμα μια διακοπή για να σκουπιστεί για ακόμα μια φορά το Taraflex. Εδώ βλέπετε μέχρι και ο Πετρίδης έχει επιστρατευτεί και σκουπίζει το Taraflex. Οι δύο διαιτητές. Εδώ η φίλη της ΑΕΚ. Και ο Πετρίδης εδώ που σκούπισε νωρίτερα. Εδώ οι παοκτσίδες πανηγυρίζουν. Εδώ βλέπετε τον Πάκο Τσάκ, νωρίτερα ο delegate του αγώνα, ο κύριος Γιώργος Νικολάου, προσπάθησε να ηρεμήσει τα πράγματα για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω, ο 30ος τελικός. Παλάσκας είναι με την μπάλα στα χέρια. Ο Παπαδόπουλος έβαλε, βλέπω ότι μπλε φανέλα, μάλλον θα παίξει στο κουλούρι για να έχει η επιθετική υπεροπλία η ομάδα της Ένωσης. Στην αμέσως επόμενη φάση, εφόσον αποκτήσει κατοχή μπάλας η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. 25-23, 50 δεύτερα, Παλάσκας, παραλαμβάνω, έχει την μπάλα στα χέρια, αλλά βλέπετε, σκουπίζεται συνεχώς το Taraflex, κάτι πρέπει να έχει πέσει εκεί, που έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Και προκειμένου να μην ρισκάρουν διαιτητές. Το να τραυματιστεί κάποιος αθλητής, καλώς, έχουν σταματήσει το παιχνίδι, αλλά βέβαια περιμένουμε όλοι με αγωνία τα τελευταία 50 δεύτερα για να μάθουμε τον κυπελλούχο Ελλάδος της φετινής χρονιάς. Εδώ οι φίλοι Τσάικ απογοητευμένοι σίγουρα. Βλέπουν, καταλαβαίνουν τα χρονικά περιθώρια, είναι πολύ δύσκολα. Βέβαια στον αθλητισμό, όπως είπε και νωρίτερα ο Γιώργος Κανάκης, 0 απλό που τέλος μακάριζε. Να, εδώ οι παοξίδες. Κοντρά στην αισθημάτων σίγουρα και στην εξέδρα. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Νικολάου, καταλαβαίνει με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον Πετρίδη. Εδώ στέλνει ο Σιετίων, αναλαμβάνω, στον πρώτο τελικό
της καριέρας του, αλλά βέβαια και της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να φτάσει σε τελικό κυπέλλου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που βέβαια έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος. Εδώ η πλευρά των φίλων της ΑΕΚ. Βλέπετε, όλοι συνεισφέρουν στο να σκουπιστεί το Τάραφλεξ. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα πλέον να συνεχιστεί επιτέλους ο τελικός. Παραπήγε νομίζω, κύριε Κρανάκη, έτσι. Τι ήταν αυτό που είπες, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί, σίγουρα είναι ο υδρότας εκεί του Νίκου, του Κοκόνη. Δεν νομίζω να είναι μόνο υδρότας, πρέπει να πέσει κάτι άλλο. Ίσως και επειδή χρησιμοποιούμε κάποια κόλλα και το βάζουμε στο παπούτσι. Ναι, ναι, στο πλάι να έχει αφήσει κόλλα. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Όλα έτοιμα πάντως. Θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι. Αναλαμβάνω, 50 δεύτερα ακόμα, 25-23. Βλέπετε άλλο το σκορ στους δέκτες σας. Προηγεί το ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Μπορεί να είναι και τακτική να ηρεμήσει το παιχνίδι. Παλάσκας. Φάουλ και βρίζει ο ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας. Πετρίδης δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει στην επίθεση ομάδα του. Σεματίδης θα κάνουν λάθος παίκτες του ΠΑΟΚ. Κατοχή για την ΑΕΚ. Θα βγει τώρα ο Κουλούρης, γκολ από τον Μαξίμοβιτς, 25-24, 30 δεύτερα ακόμα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο τελικός. Η αλλαγή τερματοφύλακα δεν έγινε ποτέ, δεν πρόλαβε ο Παπαδόπουλος. Δεν πρόλαβε. Ο Κουλούρης κάτω κάτω από τα κόλπος. Η ΑΕΚ πρέπει να κλέψει την μπάλα αν θέλει να ελπίζει. Σεβαστίδης, τον μαρκάρει ο Κοκολομητράκης, παίρνει το φάουλ. 15 δεύτερα ακόμα. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ο ΠΑΟΚ είναι ο κυπελλούχος Ελλάδος με τον γκολ